Καλώς τους. Γεια σας. Πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Τέλεια. Πες μας λίγο πώς έχετε δέσει μέχρι στιγμής, πώς θα πάτε. Θεωρούμε ότι η επιλογή σου ήταν όχι απλά σοφή να μας ενώσεις. Πάντως, σας ευχαριστούμε όλους εξίσου. Είμαστε και από άψη μουσική και από άψη φωνητική. Δέσαμε, λες και γνωριζόμασταν χρόνια και συνεργαζόμασταν χρόνια επίσης. Τέλεια, τέλεια. Μέχρι τις 6.30 καθόμασταν και τα σκεφτόμασταν. Μην νομίζεις ότι ήταν εύκολο. Αυτό μας θυμάει ακόμα παραπάνω. 6.30 το πρωί μιλάμε έτσι. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Bradley, βρήκατε όνομα για το group? Έχουν όνομα. Ναι, εντάξει, είχαμε πολλές επιλογές. Πολλές όμως. Ναι, πολλές. Αλλά τελικά έχουμε διαλέξει το όνομα Stereo Soul. Like it. Το Men Stereo έχει διτή σημασία. Αφενός στα ελληνικά σημαίνει solid, συμπαγής, στερεός, γιατί είμαστε ένα στερεό φωνητικά ντουέτο, αλλά και σε προσωπικότητες δέσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Και ταυτόχρονα σημαίνει και, you know, stereo, music, ναι. Music. Oh. Yeah, give it up! Ο Πάνος είναι φωνή. Και το soul, επειδή το background μας μουσικά είναι στη soul, είναι στα blues, είναι σε τέτοια ακούσματα και όχι μόνο, συν το γεγονός ότι μιλάει αυτό εδώ, αυτό. Μακάρι, αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό προσπαθούμε να εξωτερικεύσουμε, αυτό. Bradley, ποιο τραγούδι θα πείτε? Σήμερα θα πούμε, θα τραγουδήσουμε Halo από την Beyoncé. Oh. Okay. All right. Remember those walls I built? Baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. It's like I've been awakened. Every rule I had to break out. It's the risk that I'm taking. I never wanna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Cause baby, I can see your halo. I pray you won't fade away. Saving grace, you're everything I need and more. It's written all over your face. Cause baby, I can see your halo. I pray you won't fade away. Καλά σήμερα. Ωραία, και το solid το άκουσα εγώ και το στέρεο το άκουσα και το κέφι το είδα και τη χημεία την είδα. Άμα σας πω ότι και την καρέκλα την είδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάντα τα βλέπω καρέκλα και θα αλλάζω δρόμο από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Ήταν εξαιρετική πάντως. Ήταν ένα παρατρίχιο. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φωνάρες και οι δύο. Εγώ εντυπωσιάστηκα περισσότερο από το πόσο έδαιναν οι φωνές σας ενώ δεν κοιταζόσασταν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στην πολλή δουλειά ή και στη δουλειά και στη χημεία. Βρέθηκε από την πρώτη κιόλας πρόβα. Πραγματικά. Μάλλον έχετε ίδια αισθητική στο πώς αντιλαμβάνεστε τα τραγούδια και τα μουσικά δρόμενα γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να ακούσω τα πεις. Δηλαδή θέλω τόσο πολλά να πω. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Σας αγαπώ. Αλήθεια.
Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, ρε παιδί μου, για αυτή την ιστορία, γιατί ο Θοδωρής και εμείς μαζί του είχαμε πάρα πολύ δουλειά για τα groups γενικά. Και καθόλου εύκολη, καθόλου εύκολη. Να πω την ιστορία, επιτρέπετε. Βέβαια, τι είτε. Λοιπόν, αυτά θα πω, πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε τον Bradley, λοιπόν. Και λέμε τώρα, αυτό το παιδί δεν μπορεί να φύγει από το παιχνίδι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από το παιχνίδι. Λοιπόν, και σκεφτόμασταν, ρε παιδί μου, να γίνει ένα ντουέτο. Bradley με κάποια γυναίκα, σωστά το λέω. Ποια μπορεί να σταθεί, ποια μπορεί να σταθεί. Βάζαμε τη μία, βγάζαμε την άλλη, βάζαμε τη μία, βγάζαμε την άλλη, δηλαδή ταλαιπώρια. Και ξαφνικά κάποιος πετάει το όνομα του Παναγιώτη. Και λέω, δεν θυμόμουνα. Και λέω, δείξτε μου, λέω, φωτογραφία, ποιος είναι αυτός και δείχνει αυτόν. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι. Καμία γυναίκα, τίποτα. Αυτά τα δύο παιδιά με φωνάρες που δεν είχα προσωπικά εγώ, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα ταιριάζατε πάρα πολύ. Ταιριάξανε, ρε παιδί μου, πώς να πω. Από όλες τις απόψεις. Χαίρομαι πάρα πολύ και ούτε μια στιγμή ποτέ δεν θα μετανιώσω που κάτσαμε μέχρι τις 6.30 το πρωί. Γιατί εσείς είσαστε ένα από αυτά τα άτομα και groups από όλα που φτιάχτηκαν, που πιστεύω αργότερα και εσένα πιο πολύ, αλλά εμένα προσωπικά που ακόμα έτσι μια πινελιά ανέδωσα σε αυτή την απόφαση, με κάνει περήφανη. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, Stereo Soul. Ένα πράγμα θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, λοιπόν, τους έδωσε...